Καλησπέρα σα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε όλοι εδώ πέρα μαζεμένοι. Εκ μέρου του Public, σα καλωσορίζουμε στην αποψινή εκδήλωση. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τη Θέκλα Πετρίδου για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου Ψυχολογικό Πόλεμο. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τι εκδόσει Ψυχογειό. Για το βιβλίο θα μιλήσει η Μαρία Πατσιοπούλου, ψυχολόγο. Συγχαρητήρια, Γκεστάλτ. Γκεστάλτ, ωραία. Ε, Επίση, η συγγραφέα θα υπογράψει όσα βιβλία δεν έχει υπογράψει ακόμη και την εκδήλωση θα συντονίσει. <laughs> θα το βρούμε. <laughs> <laughs> θα συντονίσει η Μαριά Πολυγέννη, ραδιοφωνική παραγωγός, συντάκτρια θετικών ειδήσεων, στην οποία δίνουμε και το λόγο. Δεν ξέρω να ακούμε τώρα, ακούγομαι. Τι κάνετε, καλώ ήρθατε βράδυ Δευτέρα εδώ στα Public, όπω μα έτσι ε, προλόγησαν, ήρθαμε για το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος» της α, ψυχολόγου Θέκλας Πετρίδου. Δεν θα σας κουράσω, απλά θα σας καλωσορίσω εδώ. Θα σας πω ότι στα μέρη μου, κατάγομαι από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, λέμε συχνά μια φράση, η οποία λέει «Τον πόλεμο με τη σκόνη και την κακία δεν τον κέρδισε ποτέ κανείς». Διαβάζοντα όμω το βιβλίο τη Θέκλα, αυτέ τι ημέρε, έχω να σα πω ότι τουλάχιστον ω προ το δεύτερο είμαστε σε καλό δρόμο. Και μπορούμε να την αναγνωρίσουμε και βεβαίω μπορούμε και να την νικήσουμε και θα μάθουμε σήμερα του τρόπου. Για την κακία, μιλώ. Με τη σκόνη, όποιο και αν τα το πάλεψε, δεν τα κατάφερε να νικήσει. Λοιπόν, το βιβλίο, θα χρησιμοποιήσω από την ίδια τη Θέκλα τα λόγια τη για να το ορίσω. Έχει λέει ω πρώτο στόχο να σκιαγραφήσει και να εξηγήσει τα όπλα και τι μεθόδου του ψυχολογικού πολέμου. Δεν όμως αυτό, προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε καυτά ερωτήματα, να εισηγηθεί λύσεις, να προτρέψει στη στοχευμένη αντιμετώπιση τέτοιων ψυχοφθόρων καταστάσεων και να μας κάνει να δούμε με αισιοδοξία τη ζωή. Όσο δύσκολο, όσο σκληρό, όσο ύπουλο και αν είναι ο ψυχολογικό πόλεμο που δεχόμαστε, όσο θυματοποιημένοι και αν είμαστε, μπορούμε να τον εντοπίσουμε και να τον αντιμετωπίσουμε. Οι Ζήλιε, λοιπόν, οι συναισθηματικοί εκβιασμοί και πολλέ ακόμη μορφέ τη ψυχολογική βία πρέπει να εξαλειφθούν. Και αυτό που ίσω θα ήθελα να πω εγώ και να μάθω και από τη Θέκλα και από την κυρία Παντζιοπούλου είναι πώ τελικά πριν αναγνωρίσουμε τι τοξικέ συμπεριφορέ τους άλλου. Πώ μπορούμε να τι αναγνωρίσουμε σε εμά. Γιατί μπορούμε να ασκούμε ψυχολογικό πόλεμο στου άλλου εν αγνία μα και το πιο σημαντικό, και ακόμη χειρότερο να ασκούμε ψυχολογικό πόλεμο στον ίδιο μα τον εαυτό. Να κάνουμε bullying στον ίδιο μα τον εαυτό με τρόπο που βεβαίω δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ή να καταλάβουμε ή να τον αντιληφθούμε θέκλο μου, αλλά να μην θέλουμε με τίποτα να το διορθώσουμε. Έτσι λοιπόν, καλωσορίζουμε εδώ την πρώτη ομιλήτρια, την κυρία Μαρία Παντσιοπούλου, ψυχολόγο και εκπαιδευμένη στην ψυχοθεραπεία και αν το λέω σωστά. Ψυχοθεραπεία είναι. Το λες, Μαρία. Θα μιλήσει για το βιβλίο και τη συγγραφέα του. Σα καλωσορίζουμε και είμαστε έτσι όλοι πολύ προσιλωμένοι στο να ακούσουμε αυτό το ενδιαφέρον θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο τη κυρία Πετρίδου. Mm. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Άλλα πρόσωπα έτσι γνωστά, άλλα λιγότερο γνωστά, άλλα πρόσωπα σαν να σας ξέρω ήδη και εγώ μέσα από τη θέκλα. Και έτσι σήμερα εδώ παρέα ε, θα μιλήσουμε για ένα από τα όνειρά της που πραγματώνεται και είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι mm. εδώ κι εγώ. Ε, πολλά από αυτά λοιπόν που είναι ε, γραμμένα στο βιβλίο της θέκλα. ...τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε αναλύσει με κάποιο τρόπο... ...είτε από κοντά, είτε τηλεφωνικά, είτε διαδικτυακά με τη Θέκλα. Οπότε όταν μου πρότεινε η Θέκλα να προλογίσω το βιβλίο της «Ψυχολογικός πόλεμος»... ...για μένα ήταν ένα ναι που βγήκε έτσι από μέσα μου αβίαστα, πολύ φυσικά καθώς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είμαι και εγώ ένα κομμάτι του υλικού αυτού του βιβλίου. Μα κυρίως ήθελα να είμαι δίπλα της σε αυτή τη στιγματική στιγμή της πορείας της, για την οποία τόσο κόπιασε να αποδώσει σε όλους εμάς. Ήθελα με κάποιο τρόπο να είμαι παρούσα σε ένα από τα όνειρά τη, που όπως πολλοί από εσά ήδη γνωρίζετε, είναι η συγγραφή και η έκδοση βιβλίων. Έχουν προηγηθεί και άλλα τέσσερα άλλωστε. Έτσι, Θέκλα. Θα μιλήσω λοιπόν περισσότερο με την ιδιότητα της φίλης ε, και συναδέλφου ψυχολόγου, καθώς δεν είμαι τόσο ειδική αλήθεια να πω για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μα για το περιεχόμενο, που τόσο αυθόρμητα και αυθεντικά μας παρουσιάζει μια ολόκληρη θέκλα. Θα πω λοιπόν το πόσο αρχικά γνωριστήκαμε με τη θέκλα σε μια δυσκολεμένη, θα έλεγα, περίοδο της ζωής μου, που αντιμετωπίζοντας κάποιο πρόβλημα υγείας, και αυτό έτσι με είχε ρουφήξει, με είχε θλίψει αρκετά. Της απευθύνθηκα όπως κάνουν χιλιάδες άνθρωποι με επιστολή, προκειμένου να τις πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατούσε τα δύσκολα βράδια του πόνου και της μοναξιάς. Έχουν ανεβεί οι σφυγμοί μου γιατί κάπως συνδέθηκα με εκείνες τις στιγμές. Παράλληλα, της εξέφρασα και κάποιες ανησυχίες μου σχετικά με το επάγγελμα. Και εκείνη σχεδόν άμεσα θαρώ, μου απάντησε. Δεν το πιστεύω. Και τώρα συζητούσαμε με τον Παναγιώτη για αυτά που αναφέρεις ακριβώς. Και αυτό ήταν. Κάπως έτσι ξεκίνησε η φιλία μας. Άλλοτε με πιο σιγανούς, άλλοτε με πιο γρήγορους και έντονους ρυθμούς, μα αυθεντικά, όπως δύο παιδιά που πρωτογνωρίζονται την πρώτη μέρα του σχολείου στον αγιασμό ψάχνοντας κάποιον να εμπιστευτούν και να ακουμπήσουν. Και η θέκλα μου έδειξε αυτή την εμπιστοσύνη άμεσα και με ξεχώρισε από τα υπόλοιπα παιδιά στο προάβλιο, χωρίς εγώ να χρειαστεί να κάνω κάτι σημαντικό για να της τραβήξω την προσοχή. Απλά ήμουν. Και αυτή μου έδωσε. Μου έδινε. Και εγώ μέσα στη δυσκολία μου να παίρνω, δεν ήξερα πώς να το κάνω πάντα, μα νομίζω σιγά σιγά το έμαθα και το μαθαίνω ακόμα. Κάπως έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε η διαδρομή μας με τη Θέκλα. Με αλήθεια, με εκτίμηση, με σεβασμό, με συνέστηση, με αγάπη. Και είμαι σίγουρη ότι τα περισσότερα εδώ μέσα τα γνωρίζετε για τη Θέκλα, έστω και αν είναι η πρώτη φορά που την απαντάτε διαζώσει. Εξάλλου, η πορεία της είναι γνωστή, εκτός από τα βιβλία της, τόσο από το κανάλι της στο YouTube, όσο και από τις τηλεοπτικές εκπομπές που είχε ή παρευρίσκονταν ως καλεσμένοι ανα Μέσα από συζητήσεις, μέσα από αγκαλιές, μέσα από σιωπέ που κράβγαζαν, αρχίσαμε να δινόμαστε. Έτσι λοιπόν, μέσα από τέτοιε διαδικασίες ήμουν και εδώ στο Public, την πρώτη μέρα που εκδόθηκε το βιβλίο της Ψυχολογικός Πόλεμος. Και ήταν ακόμη στην Κούτα, δεν θα ξεχάσω πως στην ουρά για να το αγοράσω ήταν άλλα τρία άτομα μπροστά μου που το περίμεναν με ανυπομονησία. Και ήρθε η σειρά μου και το έπιασα στα χέρια μου. Ε, κάπως έτσι. Ω, λέω, μεγάλο. Είχε πολλά να πει η φίλη μου. Το άνοιξα, το μύρισα, πάντα μυρίζω έτσι τα βιβλία που πρωτό αγοράζω, το ξεφύλισα, Πώ κάνουν εκείνα τα πρωτάκια που είπα πριν, που ενθουσιάζονται με κάποιο βιβλίο που θέλουν και που του το αγοράζει η μαμά του. Και το αγκάλιασα και το έφερα στο ύψο τη καρδιά μου και το πήγα προ το ταμείο. Και έτσι ήρθα στα πρώτα κεφάλαια που είδα και γραμμένη την ιστορία της φίλης μου. Πόσες φορές δεν αναφερθήκαμε σε αυτή και στο πώ οι εμπειρίες μας οι πρότερες, έρχονται στο σήμερα να μας θυμίσουν ποιες είναι χρήσιμε να κρατηθούν ω τρόποι προσαρμογή πια στο σήμερα και ποιά όχι. Και ύστερα ήρθα μπροστά στην προσωπική μαρτυρία του πώς όταν ο ψυχολογικός πόλεμος ξεκινάει μέσα από το ίδιο σου το σπίτι, όπως η ίδια χαρακτηριστικά ανεφέρει σε κάποιο κεφάλαιό της, σε μια τόσο νεαρή ηλικία δεν μπορείς να πεις, προπονείσαι καλά. Και στην πορεία θεωρείς οικείο κλίμα την ψυχολογική τρομοκρατία, την πρόκληση ενοχών, την επίκληση στο φιλότιμο και στο συνέστημα... και γενικώ την ψυχολογική χειραγώγηση. Με βασική αιτία και κίνητρο την κατήχηση της συγγραφέως... ή τον προσιλητισμό της θα πιστεύω των γονέων της. Όμως, συνεχίζει η θέκλα, ο δικός μου Θεός... δεν ενθαρρύνει καμιά μορφή βίας, ψυχολογικής ή σωματικής. Ο δικός μου Θεός είναι αγάπη. Δεν είχα την τέλεια οικογένεια για τη σχέση τους, δεν ξέρω, τελεία. Μέσα από το πρώτο πρόσωπο η Θέκλα γίνεται πομπός και με τον τρόπο αυτό είναι σαν να βλέπουμε και εμείς ως δέκτες μέσα από τα δικά της μάτια αυτά που ίδια έζησε και γινόμαστε έτσι μέτοχοι του συναισθήματός της κάθε φορά. Mm -hmm. Δίνει μάλιστα και κάποια υπόσταση, κατά τη δική μου άποψη, εξομολογητική θα έλεγα, ειδικά στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου, όπου αποκαλύπτει βαθιές της σκέψεις και κομμάτια ψυχισμού που με την πάροδο του χρόνου ρήμασαν και έγιναν επίγνωση. Έγιναν συγχώρηση, συγχώρεση και αυτοσυγχώρεση. Είναι συνάμα όμως και η χρήση του β' προσώπου που δημιουργεί αυτή την αμεσότητα σαν να απευθύνεται σε καθέναν από εμά προσωπικά, όπως τα έκαναν δύο άνθρωποι που συνομιλούν. Και εδώ φαίνεται μια καθαρή ανάγκη της συγγραφέως, αυτή της επικοινωνίας. Με το δικό της μοναδικό τρόπο μας κάνει κοινωνούς αυτού που διαβάζουμε και εν μέρει είναι σαν να το ζούμε κιόλα. Και αυτό απαιτεί ταλέντο και ευφυΐα. Και ύστερα ήρθα σε επαφή με όρους όπως το mobbing, εργασιακός εκφοβισμός, το gaslighting, πράξη ψυχολογικής βίας Όπου ο ποθήτη εξασθενεί την εμπιστοσύνη του θύματο στον ίδιο του τον εαυτό με χειριστικότητα, με επιμελή ψεύδι, με εξαπάτηση. Τη συνεξάρτηση ω τρόπο λειτουργία μια προσωπικότητα που διαρκώ θέλει να ευχαριστεί του άλλου. Το stonewalling. Ω την τιμωρία τη σιωπή, όπου αντί για άνθρωπο συναντά απέναντί σου έναν απροσπέλαστο πέτρινο τοίχο. Τη συναισθηματική ευφυα ως διαδικασία αναγνώρισης των συναισθημάτων τη χειριστικότητα ως διαδικασία πρόκλησης ενοχών, το ghosting ως πράξη εξαφάνισης από μια σχέση χωρίς εξηγήσει, το shaming ως διαδικασία ταπείνωσης και υποτίμησης του άλλου μέσα από την τροπή που του προκαλείται, όρους που άλλους τους γνώριζα και άλλους τους ονομάτισα καθώς και εγώ τους έχω βιωμένους όπου η χρήση του τρίτου προσώπου μέσα από ιστορίες ανθρώπων που πέρασαν από το γραφείο της Θέκλας φαίνεται πως επηρέασαν ψυχικά πολλές ζωές σε διάφορα περιβάλλοντα, σε διαφορετικές σχέσεις και σε έτσι ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα. Με άλλα λόγια, δεν είναι ένα βιβλίο για παθητική ανάγνωση. Είναι ένα βιβλίο ευαισθητοποίησης που θέλει να αφυπνήσει το ενδιαφέρον μας μέσα από τον Ανδρέα, την Αριάδνη, την Ευγενία, την Αμαλία, την Αργυρό, το Θανάση, την Αντωνία, το Στέλιο, την Ευδοκία και το Γιώργο, τη Γιώτα, τον Αντώνη και τη Ρίτα, βρίσκουμε κομμάτια δικά μας και συνδεόμαστε με τις εσωτερικές ανάγκες μας, κάνουμε επαφή, όπως λέμε ψυχοθεραπευτικά. Όλοι οι χαρακτήρες της συγγραφέως είμαστε εμείς και εμείς είμαστε αυτοί που αναφέρει στο βιβλίο της, αυτοί που μοιράζονται τον πόνο και τον φόβο τους, τις πικρές αλήθειες τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια σε κάποιο απόσπασμα. Διαβάζοντας το βιβλίο, προσπαθούσα να βρω κάπως λέξεις που θα το περιγράφουν πιο επιστημονικά. Μα ήταν μάταιο να το προσπαθώ, καθώς για μένα δεν ήταν το βιβλίο της κυρίας Πετρίδου, μα το βιβλίο της θέκλας μου, της φίλης που μου στάθηκε και μου στέκεται. Όπω το κάνει και μέσα από αυτό το βιβλίο σε όλου εσά και σε όποιον το διαβάσει. Και αυτό είναι για μένα το πλεονέκτημά του. Το αυθεντικό δόσιμο τη θέκλα μέσα από τα προσωπικά τη βιώματα προκειμένου να πει. Είναι εντάξει να περνάς αυτά που περνάς. Τα πέρασα κι εγώ. Και είμαι εδώ και σου γράφω να σου πω αυτό ακριβώ. Ότι είναι εντάξει να μην είσαι εντάξει. Και ότι είναι το πρώτο πράγμα που είναι να δει προκειμένου αυτό να αρχίσει να αλλάζει με τόσο γενναίο τρόπο, αυτοαποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής της, έρχεται σε επαφή με τον ίδιο της τον εαυτό και αυτοϊάσεται πια, ενώ συνάμα βοηθά, μέσα από το συγγραφικό αυτό πόνημα, τόσους πολλούς να δουν τον τρόπο, όπως ακριβώς έκανε και μαζί μου. Μοιράστηκε, χωρίς να περιμένει ανταπόδοση, χωρίς να προσδοκά κάτι. Το μόνο που κάποια φορά τη ρώτησα, το θυμάστε, Θέκλα. Ε, γιατί το κάνει αυτό και πώς εγώ μπορώ να ανταποκριθώ ήταν να με έχεις την προσευχή σου. Και ναι, Θέκλα μου, είσαι στη σκέψη μου. Όχι σαν ένας άγγελος άπιαστος, αλλά σαν ένας άνθρωπος γήινος που μπορεί και θέλει να δίνει απλόχερα δίνει κομμάτια της βαθιά προσωπικά, χωρίς εγωισμό και στεροβουλία, με τον χαρακτηριστικό της μόνο αυθεντικό τρόπο, το ρεαλιστικό, αυτό το χρωματιστό, το ζωντανό που ξέρουμε όλοι, που δεν είναι μόνο μια επιστήμονας που απλά κοιτάζει τον ποταμό απ' έξω ήρεμα να κυλά. Είναι μέσα στη ροή του ποταμού και κολυμπάει. Αυτά τα οποία πραγματεύεται τα έχει ζήσει έχει δει τι λειτουργεί και τι όχι, έχει δει ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι και ότι για τον καθένα είναι ο διαφορετικός τρόπος που υπάρχει. Και όπως λέει ο Καρλ Ιούγκ, αυτός ο μεγάλος ψυχίατρος, ο καλός θεραπευτής είναι ο πληγωμένος θεραπευτής, ο πονεμένος θεραπευτής, που έχει και ο ίδιος περάσει καημού, αγωνίες, θλίψεις, χαρές, έχει πέσει και έχει ξανασηκωθεί και έχει επίγνωση του τι και πώς του συμβαίνει κάθε φορά έχει εικόνα που λέμε αυτού και δεν ζει στη φαντασία. Και όλα αυτά χωρίς να ηθικολογεί. Η θέκλα με σαφήνεια, με καθαρό τρόπο, εκθέτει μέσα από προσωπική και επιστημονική πορεία το πώς γίνεται ένας ψυχολογικός πόλεμος. Και το πώς αυτά τα σκουλαρίκια και το κοκκινάδι που δεν άρμοζαν να φορεθούν στην εκκλησία, καθώς μόνο οι πόρνες τα φορούσαν, ήρθαν στο σήμερα να μετουσιωθούν στα όμορφα αξεσουάρ που χαίρεται τόσο να φορά πια η θέκλα χωρίς ντροπή και ενοχή. «Εκεί που είσαι ήμουν», αναφέρει σε κάποιο απόσπασμα. «Και έκανα το λάθος να αμφισβητώ την αξία μου και τον εαυτό μου». Και το έκανα για πολλά χρόνια. Αυτό το αίσθημα κατωτερότητας είναι το ευάλωτο σημείο που θα πατήσω εκφοβιστής. Λυπάμαι κάπως τα χρόνια που έχασα αγωνιώντας για έναν ανύπαρκτο κίνδυνο. Που ενώ έφυγα από το γάμο και τη στενή σχέση με τους γονείς μου, εξακολουθούσα να τους κουβολώ μέσα μου ως αιώνιους αμήλικτους επικριτές κάθε πράξη μου. Δεν θεωρώ πως έχω καταστραφεί όμως και από τη στιγμή που κατάφερα να διαχειριστώ την ενοχή που δεν μου ανήκε και την αχρίαστη ντροπή για την ανθρώπινη φύση μου, μπορείτε κι εσείς. Από τη στιγμή που μπορώ να αναγνωρίζω την πλήση εγκεφάλου, την παθητική επιθετικότητα, τη χειριστικότητα και την επικριτική συμπεριφορά και να γλιτώσω τον εαυτό μου από αυτά, μπορείτε κι εσείς. Η πρώτη φορά που ακουγόταν η φωνή μου γιατί είναι ένα βιβλίο που αγκαλιάζει την αδυναμία του ανθρώπου να υπάρξει ακέραιος και απόλυτος σε όλα και δίνει τρόπους συμφιλίωσης, εμπερίαξης θα λέγαμε με ψυχολογικούς όρους, με αυτό που πραγματικά είναι κάθε φορά. Αξίζει, γιατί το αυθεντικό, το ρεαλιστικό και χρωματιστό που ανέφερα πριν δεν είναι πράγματα εύκολα και συχνά. Είναι μπροστά σου όμως να τα διαβάσεις, να τα αφουγκραστείς και να δεις το πώς νιώθεις μέσα από τις σελίδες του και εκεί κάπου να συναντήσεις εσένα τελικά. Όπως και εγώ συνάντησα εμένα. Να πονώ, να χαίρομαι, να ελπίζω, να αγαπώ, να γοητεύομαι και να απογοητεύομαι, να θυμώνω και να συγχωρώ μέσα από ψυχολογικούς πολέμους σαν αυτούς που τόσο γλαφυρά μας περιγράφει η θέκλα μας, η θέκλα πετρίδου. Το διαβάζεις και πνάζεις, όπως λέει η ίδια. Το διαβάζεις και ηρεμεί και αγαλυνεύει η ψυχή σου. Και η κάθαρση έρχεται, όπως λέει και η αγαπημένη μου Αριστονίκη, μέσα από αυτή την ανάγκη να πάψει η σιωπή να σε κουφαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. <cultures> Ακούσαμε λοιπόν την κυρία Μαρία Παντσιοπούλου, ψυχολόγο, τον αποκαρδιάς έτσι λόγω της. Και βεβαίω θα περάσουμε στη Θέκλα Πετρίδου, την συγγραφέα αυτού του βιβλίου. Τι να πω για σένα τώρα, Θέκλα μου. πάντως να επιβεβαιώσω και εγώ τα λόγια τη Μαρία, όπου και η δική μα φιλία, που είναι πολύ έτσι. Ε, καλή και δυνατή, ήρθε και εμά μέσα από τα social και μέσα από την πρώτη παρουσίαση το πρώτο βιβλίο εδώ στην Αθήνα. Ε, το τρίτο σου κατά σειρά που είχες γράψει, πρώτο εδώ στην Αθήνα. Οπότε η Θέκλα χρησιμοποιεί τα social media, από εκεί την έχουμε μάθει, από εκεί την έχουμε αγαπήσει, μας μαθαίνει κυπριακά, έχω μάθει και εγώ πόσα. <laughs> Τόσα. <laughs> λοιπόν, <laughs> και... <laughs> ε, λοιπόν... <laughs> σε χωριά τη. λοιπόν. σε έκανα χωριά τη, σα Ναι, ε, έχω μάθει κυπριακά. Βεβαίω, έχω λύσει. Πριν λίγο, μάλιστα στην ουρά, μία κυρία είπε: Αυτό το προσφέρει δωρεάν λέει στο κανάλι τη στο YouTube. Και λέω φυσικά και το προσφέρει δωρεάν. Δηλαδή, αν κάποιο έχει κάποιο πρόβλημα και τη στείλει μια επιστολή, κάθεται, ασχολείται να βρει τη λύση. Αυτή είναι η Θέκλα Πετρίδου. Την αγαπάμε με πολλού τρόπου πριν φτάσουμε στο βιβλίο τη. Την αγαπάμε βεβαίω και στο βιβλίο τη, διότι εκεί δεν έχει εμά να παρεμβαίνουμε. Και είναι πολύ σημαντικό όταν έχει ελεύθερο προσωπικό χρόνο για να κάτσει να μα τα εξηγήσει γραπτό με τον τρόπο που πρέπει να τα μάθουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο λόγο εκείνη για να μάθουμε και για τον ψυχολογικό πόλεμο, το νέο τη βιβλίου που κυκλοφορεί από τι εκδόσει ψυχογείο, βεβαίω. Καλησπέρα. Εγώ να σηκωθώ. Θέλει να ζητήσουμε να πάρει υπάρχει... το ασύρματο που σου αρέσει. Υπάρχει ασύρματο μικρόφωνο. Για να μπορούμε να κάνουμε και ναι. τι. Βεβαίω. Θα μα το φέρει τώρα για να μπορούμε αστεραστεί. να κάνουμε μετά και τι ερωτήσει με το κοινό. Κοινώνασε... Ωραία. Να ακούτε, θα σταθώ έτσι μπροστά. Θα σα γυρίσω την πλάτη όπω έκανα και πριν. <laughs> σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ όλοι απόψε. Ε, Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Ήταν ε, πολύ όμορφη. Mm. Τώρα, εγώ τι να πω. Εγώ δεν έχω γράψει κάτι πέραν του βιβλίου. Το οποίο το διάβαζα χθε και σήμερα το πρωί. Και το είχα ξεχάσει γιατί όταν γράφει ένα βιβλίο, περνάς μέσα από μια διαδικασία που το γράφει, το τελειώνει, το στέλνει στον εκδότη, σου λέει ο εκδότη κάνει, δεν κάνει, και μετά σου στέλνει ο διορθωτή, ο επιμελητή κάποια πράγματα να διορθώσει. Εγώ είδα και έπαθα να γράψω αυτό το βιβλίο. Το έγραφα Σαββατοκύριακα, επειδή είχα την εκπομπή πέρσι, την καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή. Έκανα, μου, μου, είχε έρθει και η, η, ιδέα για τα vlogs στο YouTube. Οπότε τα Σαββατοκύριακα τα είχα για το γράψιμο. Οπότε το έγραψα στα τρέχοντα, το έστειλα τρέχοντα. Όταν μου έστειλαν τι διορθώσει, είδα μόνο εκείνα που διόρθωσαν. Άρα είναι σαν να το ξαναδιαβάζω τώρα. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε αυθόρμητα. Δεν είχα σκοπό να γράψω για τον ψυχολογικό πόλεμο το 2019. Δεν ήταν αυτός ο στόχος μου. Ο στόχο μου ήταν να συνεχίσω την προηγούμενη τριλογία του Να μείνω ένα φύγω, που ήταν ένα βιβλίο το Να μείνω ένα φύγω, ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπου που θέλουν να δουν διαφορετικά τη σχέση του, είτε να τη βελτιώσουν είτε να την τερματίσουν. Ο σκοπό μου ήταν να γράψω το επόμενο βιβλίο που ήταν για το πώ αντιμετωπίζουμε ένα χωρισμό και ιδιαίτερο σε ένα διαζύγιο, γιατί έχουμε θέμα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα με του διαχειρισμού των διαζύγιων. Το θέμα μα δεν είναι ότι έχουμε διαζύγια. Το θέμα μα είναι πώ διαχειριζόμαστε τα διαζύγια και ω κοινωνία και ω μονάδε. Και το τρίτο εκείνη τη τριλογία, ένα βιβλίο για τη γονική αποξένωση. Γιατί θεωρώ ότι ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα που διαπράττουμε ω κοινωνία απέναντι στα παιδιά μα είναι αυτό τη γονική αποξένωση, για το οποίο έχω μιλήσει σε τρία διαφορετικά κεφάλαια στο βιβλίο μου: Χαρούμενη η Μαμά, Χαρούμενα Παιδία. Και έχω σκοπό να γράψω και ολόκληρο βιβλίο για αυτό το θέμα. Βιβλίο, εγχειρίδιο για το πώς διαχειριζόμαστε την κατάσταση. Το βιβλίο για τη γονική αποξένωση θέλω να έχει μέσα την πρόληψη, μετά την αντιμετώπιση και μετά τη θεραπεία. Όμω, επειδή από τότε που, που κυκλοφόρησε το να μείνω να φύγω, Είχα κλείσει και το γραφείο, άρχισε να μεγαλώνει το κανάλι στο YouTube, ερχόντουσαν τα mail συνέχεια και λέω, ρε παιδί μου, από παντού έρχονται μηνύματα για ψυχολογικό πόλεμο, για συμπεριφορές α, του τύπου Stonewalling, που δεν θα το έχετε ακούσει. Το Stonewalling είναι η λεγόμενη τιμωρία της σιωπής. Να μιλάς σε κάποιον και να μην σου απαντάει. Σε κάποιον μου γνωρίζεις, να του μιλάς και να μην σου απαντάει να σου βάζει ένα τείχο μπροστά. Το ghosting. Να είσαι σε μια σχέση που μπορεί να είναι ερωτική σχέση, μπορεί να είναι φιλική σχέση και μια καλή πρωία, για κακιά πρωία θα έλεγα, μια κακιά νύχτα, ο άλλο εξαφανίζεται, δεν απαντάει τηλέφωνα, δεν απαντάει μηνύματα, ο άλλο ή άλλοι. Και βρίσκεσαι εκεί με μια τρύπα στην καρδιά. Δεν έχετε βιώσει όλοι τον ghosting. Εγώ το έχω βιώσει αρκετέ φορέ. Και από φιλίες, όχι μόνο από ερωτικέ σχέσει, και από φιλίες, δηλαδή λες, τώρα τι έχω κάνει, Γιατί δεν μου μιλάει, Τι έχει γίνει, γιατί. Το gaslighting έχει μια τέλεια ταινία. Να τη βρείτε, υπάρχει στο YouTube. Είναι η μεταφορά στην κινηματογραφική οθόνη του θεατρικού έργου Gaslight, στο οποίο, στο οποίο, στην οποία αυτή η μεταφορά που είναι στη δεκαετία του 40, πρωταγωνιστεί η Ingrid Bergman. Και παίζει αυτή η κοπέλα που κάνει το συγγραφέα Detective. Θυμάστε εκείνη την κυρία που κάνει τη συγγραφέα Detective. Είναι νεαρή και κάνει την υπηρέτρια. Είναι ένα καταπληκτικό θεατρικό έργο μεταφρασμένο στη μεγάλη οθόνη, τον Gaslight, το οποίο έχει δώσει και το όνομα του στο αντίστοιχο Α, όπλο του ψυχολογικού πολέμου, που είναι το gaslighting. Τι σημαίνει το gaslighting? Είσαι σε μία σχέση, συνήθω ερωτική, ή φιλική, ή εργασιακή. εντάξει, μόνη διαφορά μια ερωτική όλες οι σχέσεις είναι το ίδιο. Ε? Η μόνη διαφορά που έχουν οι ερωτικές σχέσεις από τις άλλες είναι ότι δεν είναι πλατωνικές. Μ? Δηλαδή, η μόνη διαφορά μια ερωτική σχέση από μια φιλική σχέση, μια οικογενειακή σχέση, μια συνεργασιακή σχέση, είναι το ερωτικό κομμάτι. Κατά τα τρόπο με τον οποίο συνδυόμαστε είναι ο ίδιο με όλου του ανθρώπου. Λοιπόν, είσαι σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίο για κάποια δική του σκοπιμότητα που δεν έχει να κάνει με σένα, θέλει να σε χειραγωγήσει. Θέλει να σε χρησιμοποιήσει προ όφελο του. Θέλει να σου φάει χρήματα. Θέλει να σε κάνει υπηρέτη του, η δούλο του. Θέλει να σε πείσει, να επενδύσει κάπου που έχει σκεφτεί αυτό να κάνει μια επιχείρηση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Στην περίπτωση τη ταινία, ο κύριο, ο οποίο εμφανίστηκε ω con artist, όσοι είστε, στο κανάλι μου στο YouTube, γνωρίζετε για του con artist, του απαταιώνε των σχέσεων. Αυτό ήταν ένα ωραίο Ισπανό, να δεν κάνω λάθο, Λατινόφωνο, ο οποίο πλησιάζει μια νεαρή κοπέλα που προσπαθεί να γίνει τραγουδίστρια τρία όπερα. Είναι η ανιψιά μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια όπερα, η οποία έχει δολοφονηθεί. Το ρόλο αυτό παίζει η Γκριτ Μπέρκμαν τη πρωταγωνίστρια την πλησιάζει, κερδίζει την εμπιστοσύνη της, τη, τον ερωτεύεται, παντρεύονται και ζουν στο σπίτι της θεία της, της Μακαρίτης, η οποία είχε δολοφονηθεί και ήταν ανεξιχνία στη δολοφονία. Και στο τέλος της ημέρας, αυτός ο τύπος που την παντρεύτηκε ήταν ο δολοφόνος της θεία τη, ο οποίο έψαχνε να βρει κάποια διαμάντια που την είχε δολοφονήσει τη θεία τη για να τη κλέψει τα διαμάντια και δεν τα είχε βρει. Οπότε αυτό κάθε βράδυ έλεγε ότι πάει στη δουλειά, έφευγε από το σπίτι, πήγαινε γύρω-γύρω. Όσοι έχετε, ό, 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 έχετε ζήσει στην Αγγλία, ή στο Λονδίνο ή στο Μάντσιστερ, που εγώ θα ξέρετε τα σπίτια τα παλιά, πώ είναι τα δίπατα, τρύπατα. Πήγαινε στο πατάρι και επειδή ο φωτισμό ήταν με τον γκάζι, την ώρα που άναβε αυτό τα φώτα στο πατάρι για να ψάχνει αυτά τα διαμάντια, τρεμόπαιζαν οι λάμπε στον στο κάτω, στο, 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 στο κάτω όροφο. Και του έλεγε: Αγάπη μου, υπάρχει πρόβλημα με τον γκάζι το φω του γκαζιού τρεμοπέζει. Τη έλεγε όχι, δεν έχει πρόβλημα. Γι' αυτό ονομάζεται gas light. Και έκανε αυτό διάφορε προσπάθειε να την πείσει ότι είναι τρελή. Για παράδειγμα, έπαιρνε από τη τσάντα τη, ξέρω εγώ, το κλειδί και τη έλεγε: Αφού σου το έδωσα το κλειδί, αφού το σου το στη τσάντα σου, τι το έκανε το κλειδί. Η κοπέλα φτάνει στο σημείο σχεδόν να χάσει τον εαυτό τη, εντό αγωγικών να τρελαθεί. Και βάζω εντός εικών τη λέξη να τρελαθεί, επειδή είναι μια λέξη παρεξηγημένη αυτή. Και στο τέλο, φυσικά, βρίσκεται ένα detective που επιλύει την υπόθεση και το βρίσκω. Λοιπόν, το «gaslighting» lighting το βιώσαμε και το βιώνουμε και θα το βιώσουμε πάρα πολύ συχνά. Πρώτα απ' όλα, ποιοι μα κάνουν «gaslighting»? lighting, οι, οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί. Δεν μα κάνουν gas lighting οι πολιτικοί. Όλοι, όχι <σμίξεις> κάποιο συγκεκριμένο. <Στοί σμίξεις> <Άδιον Summer> <σμίξεις> <σμίξεις> ναι, προσπα... δεν προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν. Δεν μας παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από την πραγματικότητα. Πώς μας πείθουν κάθε φορά και τους ψηφίζουμε. Το gas μπορεί, όπως είπατε, να το κάνουν και κάποιοι γονείς. Αλλά για μένα δεν είναι τόσο εύκολο για έναν γονέα να Κάνει gaslighting στο σπλάχνο του. Πρέπει να έχει μια διαταραχή. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, υπάρχει μεγάλη στενοχώρια στον κόσμο ε, και υπάρχει και μεγάλη στενοχώρια σε μένα που διαβάζω τόσα mail. Ε, διαβάζω πολλά mail τη μέρα, το καταλάβατε. Και πολλά που διαβάζω δεν τα κάνω vlogs και απαντώ προσωπικά. Μη μου στέλνετε mail για προσωπικά μόνο για vlogs. Ναι. Mm -hmm. <laughs> <laughs> λοιπόν. Πώς μπορούν κάποιοι γονείς το σπλάχνο τους να το κακοποιούν. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πώς μπορούν να βλέπουν το παιδί τους να πονάει και να μην συγκινούνται. Πώς μπορούν να είναι τόσο ανέσθητοι όσον αφορά στον πόνο του παιδιού τους. Θα μου πεις, έχεις και εσύ τέτοιους γονείς. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιους γονείς. Οι γονείς μου μένα δεν είναι έτσι. Οι δικοί μου οι λυπούνται όταν δεν είμαι καλά και λυπούνται όταν νομίζουν πως δεν είμαι καλά. Δηλαδή, οι πράξεις τους και οι δράσεις τους ήταν με βάση αυτά που πραγματικά πιστεύουν. Όχι με βάση το να κάνω κακό στο παιδί μου. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν έχουν ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση είναι μια βασική αρετή της ψυχολογίας, η οποία μπορεί να καλλιεργηθεί και με τη διαπαιδαγώγηση, που σημαίνει να μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να νιώθει ο άλλο. Δηλαδή να μπορώ να βάλω τα παπούτσια σου. Για παράδειγμα, δηλαδή, εσύ τώρα μπορεί να βάλετε αυτό το παπούτσι το οποίο είναι στενό, είναι αυτό, και να έχει 45 κιλά στο κάθε πόδι. Δηλαδή αυτό. Να μπορώ να, να, μπορώ να καταλάβω πώ νιώθει τώρα που σου χτυπάει τα, τα δάχτυλα. Λοιπόν, ε, δυστυχώ υπάρχουν τέτοιοι γονεί. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν για γονεί. Και επειδή έχουμε εδώ και τον Μάριο Τον Ανδρικόπουλο, που είναι από μια καινούρια προσπάθεια που γίνεται στην Ελλάδα ενάντια στη γονική αποξένωση, που παρόμοια προσπάθεια κάνουμε και στην Κύπρο εδώ και χρόνια ενάντια στη γονική αποξένωση, οι γονεί οι οποίοι κακοποιούν εν γνώση του τα παιδιά του και δεν συγκινούνται, οι αποξένωτέ γονεί και άλλου είδου γονεί, κατά τη γνώμη μου, είναι αδιάγνωστοι. Δηλαδή, είναι πρόσωπα τα οποία κάποια διαταραχή προσωπικότητα έχουν, η οποία δεν είναι διαγνωσμένη. Δεν είναι υγιέ ο γονιό να θέλει το κακό του παιδιού του. Δεν είναι normal πράγμα να θες να στενοχωρήσεις το παιδί σου. Δεν είναι, δεν είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση το παιδί σου να πονεί, να έχει οποιαδήποτε στενοχώρια και εσύ να χαίρεσαι. Άρα δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο να μας κάνουν gaslighting οι γονεί μα ή να μας κάνουν ψυχολογικό πόλεμο οι γονεί μα, τουλάχιστον εγνώση τους. Ο τομέα στον οποίο γίνεται ο περισσότερο ψυχολογικό πόλεμο, κατά τη γνώμη μου, είναι ο εργασιακό. Στο χώρο εργασία. Ο χώρο εργασία, στον οποίο περνάμε το λιγότερο 8 ώρε τι εργάσιμε μέρε, κάποιοι από εμά περνάμε και 10 ώρε και 15 ώρε, εξαρτάται τι εργασία έχει ο καθένα. Ο χώρο εργασία είναι ένα πολύ κατάλληλο περιβάλλον για να εκδηλωθεί το λεγόμενο mobbing, που σημαίνει εργασιακός εκφοβισμός. οπουδήποτε έχεις ομάδες ανθρώπων οι οποίοι κάνουν πράγματα μαζί, όπως είναι στο σχολείο που οι μαθητές κάνουν μαθήματα μαζί, πολύ συχνά μέσα στις δυναμικές της ομάδας αναπτύσσεται το εκφοβισμό τον bullying, το οποίο όταν αφορά την εργασία λέγεται mobbing. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι μπούλιδες, συνταΐδες που λέμε στην ελληνική, οι οποίοι ε, απομονώνουν κάποια πρόσωπα τα οποία πολεμούν. Είτε πρόσωπα τα οποία είναι ευάλωτα, άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση, άνθρωποι με φοβίες, άνθρωποι ντροπαλοί, ή άνθρωποι οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ναι. Έχει μια καρέκλα εδώ να καθίσει το ποιος θέλει. Έλα. Ή, ή, κάποιον ο οποίος κάνει καλά τη δουλειά του, κάνει τη δουλειά του με συνέπεια και έτσι χαλά την πιάτσα. Μ? Δηλαδή, όποιο κάνει καλά τη δουλειά του, χαλά την πιάτσα. Ειδικά στο δημόσιο, δεν ξέρω αν έχετε περάσει στο δημόσιο ή σε μεγάλε εταιρείε. Μην κάνει καλά τη δουλειά σου όταν οι άλλοι λουφάρουν, θα την πάθει. Λοιπόν, το μόπινγκ είναι κάτι για το οποίο δεν. Εσεί γνωρίζατε αυτόν τον όρο πριν, σα τον πω εγώ. Μόπινγκ. Μόπινγκ. Ναι, παιδί μου, ενώ πριν να σα το πω <laughs> Είναι καινούριο όρο. Υπάρχουν κάποιε χώρε ευρωπαϊκέ, μία εκ των οποίων είναι η Σουηδία, στι οποίε έχει αρχίσει και θεσπίζεται νομοθεσία σε σχέση με αυτό. Είναι μία υπαρκτή συνθήκη το mobbing. Έχουμε πει για το stonewalling, το οποίο είναι να κάνει τοίχο και εσύ μετά θα σπάει αυγά πάνω σε αυτόν τον τοίχο. Προσπαθείς να προσπαθεί να μιλήσει με τον άνθρωπο που δεν μιλάει πλέον κάνει και ένα έτσι. <ΣΛΟΥ> λοιπόν. Υπάρχει το ghosting που έχουμε πει, το οποίο είναι πάρα πολύ ε, τραυματικό. Είναι εξαιρετικά τραυματικό ένας άνθρωπος με τον οποίο έχει σύνδεση. Ε, είτε είναι ερωτική σύνδεση, είτε είναι φιλική σύνδεση, ανθρώπινη σύνδεση. Να μην σου λέει τι και πώς και να εξαφανίζεται. Η απώλεια είναι πολύ έντονη. Και δυστυχώ λόγω του τρόπου με τον οποίο ζούμε στη σύγχρονη εποχή, που χρησιμοποιούμε πολύ το διαδίκτυο και γίνονται εύκολα γνωριμίε και συνομιλίε και τέτοια, τον ghosting δίνει και παίρνει. Στο βιβλίο, επεξηγώ τι είναι τον ghosting, του λόγου για του οποίου γίνεται τον ghosting. Τι άλλο πράγμα γράφω στο βιβλίο, Το shaming. Mm. Το shaming είναι ένα άλλο όπλο του ψυχολογικού πολέμου, είναι η έντονη επικριτικότητα να προσπαθεί συνεχώ ο άλλο να σε κάνει να άσχημα για τον εαυτό σου. Μα πώ είσαι έτσι, μα πώ είναι τα μαλλιά σου, μα πώ είναι τα ρούχα σου, χαχαχαχαχα χα, 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 που είπε αυτό. Πολύ συχνά οι γονεί κάνουν shaming στα παιδιά, αλλά shaming γίνεται και στι συζυγικέ σχέσει. Δηλαδή, μπορεί ο σύζυγο να ντροπιάζει τη σύζυγο. Όταν είσαι σε ένα περιβάλλον που γίνεται η καθημερινότητά σου να σε προσβάλλουν, μ? να σου λένε αστεία κακόγουστα, ο Φρόιτ έλεγε ότι τα αστεία μας εμπεριέχουν την αλήθεια μας. Πόσες φορές δεν σου λένε μια άσχημη περιγραφή του εαυτού σου για να σου λένε «Πλάκα κάνω, ωραία». Δεν έχει πλάκα. Δεν έχει πλάκα. Δεν έχει πλάκα. Και στο shaming πολύ συχνά είμαστε ευάλωτοι, γιατί αν το δέχεσαι από νεαρή ηλικία, αν το δέχεσαι από το σχολείο για παράδειγμα ή από την οικογένεια, από το σπίτι και είσαι συνηθισμένος σε αυτό, δυσκολεύεσαι να καταλάβεις ότι κακοποιείσαι. Ο στόχος του βιβλίου είναι να προσπαθήσει να φωτίσει το φαινόμενο της ψυχικής βίας ή αλλιώς ψυχολογικού πολέμου, γιατί η ψυχική βία είναι η πιο δυσδιάκριτη μορφή βίας. Η σωματική βία είναι ευδιάκριτη. Δηλαδή, αν σου δώσει ο άλλο μια σφαλιάρα, θα μαυρίσει το μάγουλο σου. Θα έχει μόλοπε. Θα βγάλει ο γιατρό φωτογραφία στα επίγοντα του μόλοπε. Θα δώσει κατάθεση και θα σε πιστέψουν γιατί θα είναι και οι μόλοπε. Στο ψυχολογικό πόλεμο, το ψυχικό τράμα που δέχεσαι, δεν μπορεί κανεί να το διαπιστώσει. Και είναι ο, ο λόγο του ενό εναντίον του λόγου του άλλου. Δηλαδή, λε εσύ. Ε, με κακοποιεί ψυχικά γιατί με προσβάλλει συνέχεια και σου λέει άλλος «μα είσαι τρελός, σου κάνει κασλάιτ, μα τρελό. Σου κάνει κασλαιτ Μα εισαι τρελό. Μα εσύ που ξεχνά το ένα, που ξεχνά το άλλο, δηλαδή έχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν θυμάσαι καλά. Πώ σα έχει τύχει να έχετε μια διαμάχη, μια διένεξη στη δουλειά, στην οικογένεια, στο σπίτι και να ακούτε μετέδεσαι στα αυτιά και να σα πούμε, Είπα εγώ τέτοιο πράγμα δεν είπα. Άμα κουραστείτε, πέστε μου, ε. <laughs> ναι. Λοιπόν, στο βιβλίο μέσα επεξηγείται η έννοια της συνεξάρτησης. Την οποία αναφέρω συχνά στα vlogs και κάποιοι καινούργοι που μπαίνουν σε ένα βίντεο γράφουν από κάτω τι σημαίνει συνεξάρτηση. Η λέξη συνεξάρτηση, που στα αγγλικά είναι codependency, είναι ένα όρο ο οποίο είναι καινούριο όρο, είναι όρο πολύ προσφυλή, όπω είναι και ο ναρκισμό. Προσέξτε, τον πολιτή τη μόδα ο ναρκισμό. Εγώ δεν έχω γράψει τίποτα στο βιβλίο για τον ναρκισμό, είμαι τεπασέ. <laughs> λοιπόν, ο όρο στην εξάρτηση έχει βγει από τι ομάδε ανώνυμων αλκοολικών που υπάρχουν και στην Ελλάδα. Υπάρχει το alanon.gr και διάφορε άλλε ομάδε ανώνυμων αλκοολικών και ομάδε συνεξαρτώμενων προσώπων. Και αυτός ο όρος έρχεται να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι οικοί των εξαρτημένων ανθρώπων, των τοξικομανών, των αλκοολικών κλπ. Ο τρόπος που συνδέονται μαζί τους. Γιατί έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει σχέση θήτη θύματος μεταξύ των εξαρτημένων ανθρώπων και των συντρόφων τους ή των παιδιών τους, ή των κοντινών τους ανθρώπων που το θύμα είναι προσκολλημένο με το θήτη, σαν να έχει λίγο το σύνδρομο τη Στοκχόλμης, δηλαδή σαν να είναι, μπορεί να είναι και, ε, και κυριολεκτικά ερωτευμένο με το θήτη, άν είναι η γυναίκα του ή ο άνδρα, εσύ δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι, ε, ε, το, το θύμα είναι πολύ προσκολλημένο στο θήτη, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι θύμα κακοποίηση, και με τη συμπεριφορά του γίνεται enabler. Στις σχεσεις θητη θήτη-θήματος, το θύμα είναι συνεξαρτώμενο με το θήτη. Τι, ποιοι είναι οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε αυστηρά περιβάλλοντα, έχουν μεγαλώσει σε περιβάλλοντα που υπάρχει έντονη επικριτικότητα, έχουν μεγαλώσει χωρί ιδιαίτερα θετική ανατροφοδότηση από το περιβάλλον του. Ή η πρώτη του ερωτική σχέση, μια από τι πρώτε του ερωτικέ σχέσει, ήταν κακοποιητική, Εντάξει, γιατί πολλέ φορέ μπορεί να έχουμε μεγαλώσει μια οικογένεια η οποία να μην μα έχει προκαλέσει ιδιαίτερα τραύματα. Εντάξει, όλε οι οικογένειε προκαλούν τραύματα στα παιδιά του και όλοι μα έχουμε τραύματα. το καταλάβατε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τέλειο άνθρωπο. Υπάρχουν τέλεια οάρια, τέλεια σφυρματοζουάρια μέχρι εκεί. Άμα φτάσει και γίνει σύλληψη και αυτά, τα τραύματα έρχονται συνέχεια. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν κουβαλούν μαζί του θέματα από το οικογενειακό του περιβάλλον μεγαλώνοντα, αλλά αποκτούν θέματα από την πρώτη του σοβαρή ερωτική σχέση που μπορεί να είναι κακοποιητική. Λοιπόν, οι συνεξαρτόμενοι άνθρωποι είναι αυτοί που στην καθομιλούμενη θα λέγαμε «Μα τι καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί, ποτέ δεν λέει όχι, πάντα λέει ναι, ε, πάντα να βοηθήσει, πάντα να είναι θετικός». Έτσι όπως με περιέγραφε η κυρία Παντσιοπούλου εμένα, καμία σχέση εντωμεταξύ, εγώ βάζω και φωνεσούβαλα πρόσφατα. Ναι. Ε, οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι σε καμία περίπτωση θα δεν θα θύμωναν. Δεν θυμώνει όταν. Ένα συνεξαρτώμενο δεν θυμώνει όταν καταπατούνται τα ωριά του. Γιατί είναι μαθημένο. Είναι ένα ωραιότατο θύμα. Ε, στο βιβλίο υπάρχει κεφάλαιο για το πώ είναι να ζει με ένα συνεξαρτώμενο άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι υγιής προσωπικότητα και να συνδέεσαι με ένα συνεξαρτόμενο πρόσωπο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, στο βιβλίο βλέπουμε και το θύμα. Όχι μόνο από τη σκοπιά μάνα μου το καημένο, το θύμα που το κακοποιούν όλοι, ή και μάνα μου τον καημένο, το φυσιολογικό που έχει μπλέξει με ένα θύμα και του έχει πρίσει τα τέτοια και δεν μπορεί να βρει ησυχία. Είναι πολύ ωραία ιστορία, αληθινέ όλε οι ιστορίε του βιβλίου. Η ιστορία με την κοπέλα που παντρεύτηκε τον τύπο, ο οποίο δεν ήθελε να πει όχι σε κανέναν και είχα φασαρία στο διαμέρισμα από εδώ από εκεί. Ναι. Τι άλλο έχω γράψει Μαρία στο βιβλίο. Ναι, η χειριστικότητα. Ξέρετε τι είναι η χειριστικότητα, ναι. Να κάνω τον επίκληση στο συνέστημα, να θέλω να χειραγωγήσω τον άλλο, δηλαδή να τον κάνω να κάνει αυτό που θέλω εγώ. Στην ουσία, παιδιά, ο ψυχο... Παιδιά, <laughs> Στην ουσία φίλε και φίλοι, ο ψυχολογικό πόλεμο, όπω τον περιγράφω στο βιβλίο, είναι το bullying που γνωρίζουμε όλοι, γιατί ευτυχώ γίνονται καμπάνιε τα τελευταία χρόνια για την εξάλληψη του, το οποίο βρίσκεται σε όλε τι περιστάσει και στην οικογένεια και στι ερωτικέ σχέσει και στη φιλία και στην εργασία. Λοιπόν, το βιβλίο έχει στόχο να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τι σημαίνει ψυχολογικός πόλεμος και να προβληματιστούμε, μην τυχόν και Είμαι θύμα ψυχολογικού πολέμου, αυτό είναι εύκολο το βρει. Μην τυχόν και είμαι θύτη ψυχολογικού πολέμου, αυτό είναι πολύ δύσκολο να το βρει. Αν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι άθελα του γίνονται θύτε και προ τιμή του όταν το αναγνωρίζουν, ζητάνε θεραπεία, ζητάνε βοήθεια και το ξεπερνούν. Και ο στόχο του βιβλίου είναι να εμπνεύσει του ανθρώπου, εάν χρειάζονται βοήθεια από έναν ειδικό, να πάνε σε έναν ειδικό. Το βιβλίο δεν υποκαθιστά τη ψυχοθεραπεία, δεν υποκαθιστά τη διάγνωση. όπως και τα βίντεο που κάνουμε στο κανάλι μας στο YouTube δεν υποκαθιστούν τη ψυχοθεραπεία, δεν υποκαθιστούν τη διάγνωση. Είναι γενικέ οι απόψει, δεν είναι ειδικέ για τον κάθε άνθρωπο. Ε, για τη Μαρία, θέλω να πω ότι ο λόγο που τη έστειλα πίσω, μόλι έλεγα στον Παναγιώτη, ήταν ότι έψαχνα. Έστελναν κόσμο σε κάποιου συναδέλφου που πλέον δεν έπαιρναν κόσμο στην Αθήνα και έψαχνα κάποιο ψυχολόγο στην Αθήνα και μου στέλνει αυτή. Γι' αυτό η Μαρία. Αυτό. Και ήταν έτσι εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Έχω κάτι στο μυαλό μου και έρχεται, ναι, ναι. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Μαριάμ για την, για την παρουσία της εδώ και την παρουσίασή μας. Η Μαριάμ Πολυγέννη είναι συντάκτρια θετικών ειδήσεων. Έχει το site, είναι υπεύθυνη μαζί με άλλο κόσμο, για το site emotions.gr να το βρείτε στο διαδίκτυο. e-motions.gr είναι ένα site το οποίο ανεβάζει καθημερινά μόνο θετικές ειδήσει. Κόντρα στη, στη συνήθεια του να ακούμε συνεχώς αρνητικά πράγματα. Αυτά είχα να πω εγώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να, να σας πω κάτι άλλο ή θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Ναι, ρωτήστε. Δεν ξέρω αν είναι ανοιχτά τα μικρόφωνά μα, λοιπόν. Σκεφτόμουν αν αυτό που έχει να κάνει με την επικριτική συμπεριφορά ή με τον ψυχολογικό πόλεμο, αν πιστεύω ότι ένα μεγάλο του μέρο συμβαίνει και από δασκάλου στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, ένα δάσκαλο μπορεί να πει σε ένα παιδί ότι δεν είναι άξιο και το έχουμε δει πολλέ φορέ και αυτό να πείθεται σε όλη τη ζωή πω τελικά δεν αξίζει. Ναι, να προχωρήσει. πολύ ωραίο ερώτημα. Κρικέριο ερώτημα και αφορά το φαινόμενο τη αυτοεκκληρούμενη προφητείας το φαινόμενο της αυτοεκπληρώμενης προφητείας, είναι εδώ και η Μαριάννα Μιτά, η συνάδελφος, είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει ερευνηθεί πειραματικά σε σχολείο. Η πιο γνωστή μελέτη, που τότε επιτρεπόταν βιοηθικά, είχε γίνει σε ένα σχολείο στην Αμερική, στο οποίο σε μία τάξη μοίρασαν τους μαθητές σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα ήταν αυτή που είχε ψηλότερους βαθούς και ψηλότερο, ψηλότερα αποτελέσματα στο τεστ νοημοσύνης που τους έκαναν. Η άλλη ήταν η ομάδα με χαμηλότερους βαθούς και με χαμηλότερα, χαμηλότερα αποτελέσματα. Έδωσαν επίτηδες λαθασμένα αποτελέσματα στους εκπαιδευτικούς. Ναι. Και στο τέλος της χρονιάς, Παρατήρησαν ότι τα παιδιά εκείνα που είχαν ψηλότερο δίχτυο νοημοσύνη και καλύτερου βαθμού, αλλά οι καθηγητέ του, οι δάσκαλοι του, πίστευαν ότι αυτοί δεν ήταν τόσο ευφύ και δεν είχαν τόσου καλού βαθμού. Όχι μόνο έπεσαν οι βαθμοί του, αλλά έπεσε και, και το σκορ στο τεστ νοημοσύνη που του έκανα ξανά. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι οι δάσκαλοι να έχουν κάνει μια ψυχοθεραπεία, αν α πούμε, σαν προσωπικότητε έχουν τα θέματα του γιατί μεταφέρονται. Ένα άνθρωπο μπορεί να το μεταφέρει στην οικογένειά του, αλλά ένα εκπαιδευτικό σύστημα λάθο τα μεταφέρει σε πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Αυτό σκεφτόμουν η ώρα μιλούσε. Έχει δίκιο, ναι. Το να είσαι εκπαιδευτικό είναι λειτουργήμα, όπω είναι και το να είσαι ψυχολόγο, και υπάρχουν εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί. Στυχώ δεν γίνεται φιλτράρισμα για, για, το αν κάποιο είναι ικανό να είναι εκπαιδευτικό, αν έχει ενσυναίσθηση, ναι, ναι. αν έχει ευαισθησία και τέτοια. Ναι, όντω μπορεί να συμβεί. Πάντω, αν θέλει κάποιο να ρωτήσει κάτι, μπορώ να πάρω το μικρόφωνο. Αν θέλει να, να, ε, να σε ρωτήσουν ε, κάτι και να ξεκουραστεί λίγο. Οπότε τώρα που την έχουμε εδώ, έρχομαι αμέσω σε εσά. Το εκμεταλλευόμαστε, τη ρωτάμε ό,τι θέλουμε. Ορίστε. Όχι ότι θέλουμε. <laughs> <laughs> ό,τι <laughs> θέλετε σε κόσμιο επίπεδο. Ε. <laughs> Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ε, θέλω να συγχαρώ. Ε, είναι σπουδαία η, η βραδιά και το περιεχόμενο της ομιλίας. Ε, Γιάννη με λένε. Καλώς ήρθατε και Καλώς σας Κύπρο, Ελλάδα. τα Μια φορά είχα έναν Κύπριο συνάδελφο γιατρό και του λέω, εσείς μιλάτε στην Κύπρο. Τον είδατε, τον έκλεισα το μαγαζί γιατί... Γιατί του λέω, γιατί Πήκατε, πέσατε έξω. Όχι, μου λέει, μπήκαμε μέσα. <laughs> 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 ναι, μπήκαμε <laughs> μέσα. Και μου λέει, εσεί με κοροϊδεύετε, μου λέει, που ήρθα μια φορά στην Αθήνα και μέσα στο τρόλεϊ λέει ένα τον άλλον, Καθίστε. Και λέει ο άλλο, Κάθομαι Νόρθιο. Μα πώ κάθετε Νόρθιο, δεν το καταλαβαίνω. <laughs> λοιπόν, έρχομαι στο θέμα. Όλοι ελληνικά μιλάμε όμω, είναι variations, είναι άλλη διάλεκτη, είναι αλλά τοπι είμαστε Έλληνε. Τοπική διάλεκτη, η οποία είναι. Όλ, όλοι οι διάλεκτοι όμορφοι. Κάθε Πάντως, τόπο. εγώ κατάγομαι από την Πάφο, που η Πάφος είναι το, η αρχαία πρωτεύουσα της Κύπρου, που είναι εκεί που έχουν κάνει την πρώτη απόβαση οι Έλληνες. Οπότε, τώρα θα κάνουμε ένα τεστ DNA με τον άνδρα μου, να δούμε εκτό από Άραβες, Τούρκοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πόσο Έλληνες είμαστε. <laughs> <laughs> Υπάρχει αυτό το τεστ DNA, έχει πολύ πλάκα. Λέει, το κάνουν οι φασίστες και βγαίνουν ότι δεν είναι Έλληνες, ότι είναι περισσότερο. <laughs> Λοιπόν, Άραστε. εκεί στην πάφο, ανεδίθηκε η Αφροδίτη, έχει πολλά ναι, πράσιματα. Ναι, 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 λοιπόν, υποτίθεται. Επί του θέματο, για να μην τρώω χρόνο από άλλου, ε, συγχαίρω για τη βραδιά και για το περιεχόμενο το βίο. Τώρα το πουλιν, η, η ζωή είναι η ίδια πουλιν. Ένα ρώσικο έργο, λέγε το δυσκολότερο επάγγελμα, είναι η ζωή. Η ζωή λοιπόν, από το οποίο γεννιέται ο άνθρωπο, γιατί κάνει πουλιν τώρα. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι όριμοι και ελεύθεροι οι άνθρωποι. Και έκανε άλλο μπούλινγκ, κάνει ένα εκβιαστή, όπω είπατε, ο οποίο πάει να προσπάσει για, για υλικά ωφέλη, με σκοπό να υστερόβουλα να του πάρει. Δεν υπάρχει υστεροβουλία όμω από το γονιό, όπω τονίσατε. Ένα γονιό ποτέ δεν κάνει, είναι το ίδιο. Και όμω κάνει μπούλινγκ στα παιδιά του, επειδή είναι κολλημένο με τι ιδέε του. Νομίζει ο γονιό ότι η δική του άποψη είναι δογματικό ότι είναι η καλύτερη. ή Ο θρησκευτικό δρόμο ή κάποια άλλη άποψη και αυτό μπορεί να κάνει μπούλιν. Άλλο βέβαια δηλαδή το μπούλιν αυτό του γονιού και άλλο του εκβιαστή και του παλιάνθρωπου. Και τι κάνει ο άλλο. Εγώ πιστεύω ότι το μπούλιν, βασικά, να το, να το γενικεύσω, είναι στην ανοριμότητα ε, των ανθρώπων ε, ή πάνε να βγάλουν κατά κανόνα υλικά ωφέλη, επειδή έχουμε ξεχάσει και έχουμε ξεφύγει από την, από, το, από την πραγματική μας ουσία. Που κάθε άνθρωπος είναι ένα θαύμα δημιουργικό. Έχουμε φύγει από αυτό και έχουμε εστιαστεί έξω. Δηλαδή στην ύλη, στα υλικά αγαθά. Εκεί λοιπόν χανόμαστε, γινόμαστε μίζεροι, εκτό αυτού και δεν ξέρουμε τι γυρεύουμε και δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Ενώ η ουσία είναι μέσα μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ήταν παρου... ε, τοποθέτηση, δεν τοποθέτηση, δεν ήταν ερώτηση. Ακριβώς. Ναι, οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Βεβαίω. Ο κύριος. Σα ευχαριστώ πολύ. Γεια σα. Χαίρετε. Θέλω να σα ρωτήσω, ο καθένα μα μπορεί να γίνει θύμα του bullying ή υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ψυχολογικά που καθιστούν κάποιον ευάλωτο σε αυτό. Δηλαδή, αν εγώ ας πούμε, είμαι ισχυρό και ας πούμε, υγιής ψυχολογικά, μπορώ να, να αντισταθώ ας πούμε, και να μην γίνω θύμα. Πολύ καλή ερώτηση. Ε, ρώτησε ο φίλος εάν υπάρχει μια ειδική στόφα ανθρώπου... που γίνεται πιο εύκολα θύμα α, ψυχολογικού πολέμου. Αν κάποιοι είναι πιο ευάλωτοι από άλλους στο ψυχολογικό πόλεμο. Αυτό που γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος... συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι και τα 22-24 χρόνια του ανθρώπου. Και μιλάμε για πολύ καινούρια γνώση. Τα τελευταια 2 2-3 χρόνια το γνωρίζουμε αυτό... Εάν ένα παιδί μεγαλώνοντας τον καιρό που διαμορφώνεται ο εγκέφαλο, που διαμορφώνει τα νευρονικά, τα νευρικά κυκλώματα και όλα αυτά, κατά την ανάπτυξη του ένα παιδί μαθαίνει τον κόσμο από, από μια σκοπιά θύματο, δηλαδή αν οι γονεί είναι ιδιαίτερα αυστηροί είναι επικριτικοί, αν το παιδί ή αν κάποια άλλα πρόσωπα στο περιβάλλον του το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν έχει δεχθεί ένα άνθρωπο κατά τα πολύ σημαντικά formative years, λένε οι Άγγλοι, τα, χρόνια εκείνα τα οποία χτίζεται ο εγκέφαλο, δημιουργείται η προσωπικότητα και η ψυχοσύνθεση, τότε ναι, θα είναι πιο ευάλωτο στο να γίνει θύμα ψυχολογικού πολέμου. Όμω, επειδή ο ψυχολογικό πόλεμο είναι ύπουλο και είναι δυσδιάκριτα τα όπλα του, Μπορεί ένα άνθρωπο να μην έχει θέματα αυτοεκτίμηση, να, μην, να μην έχει βιώσει ε, θυματοποίηση, αλλά να είναι αφελής και αθώο με την έννοια του να θεωρεί ότι όλοι οι υπόλοιποι σκέφτονται όπω αυτόν. Αυτή η, η λαθασμένη πεποίθηση ότι εγώ δεν θα έκανα κάτι κακό επίτηδε, άρα ούτε κι ο άλλο θα έκανε κάτι κακό επίτηδε. Αυτό μπορεί να μα μας, μας, καταστήσει ευάλωτος στο να θυματοποιηθούμε, να πέσουμε θύμα. Δηλαδή, αν, αν, αν εγώ προσωπικά ποτέ δεν θα ξεγελούσα κάποιον, δεν πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να μου λέει ψέμα το άλλο. Και επίση υπάρχουν κάποιε τραυματικές εμπειρίε έντονε. Για παράδειγμα, μια κακοποιητική ερωτική σχέση. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα άνδρας που παντρεύεται μια γυναίκα η οποία εξασκεί ψυχική βία πάνω του συστηματικά, ή μια γυναίκα που παντρεύεται έναν άνδρα ο οποίο εξασκεί συνήθω σωματική βία πάνω τη συστηματικά. Ε, Βγαίνοντα από αυτή την κακοποιητική σχέση, είναι πιο ευάλωτο για να δεχθεί, για να θυματοποιηθεί πάλι. Μιλάμε γενικά όμω, σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν ξέρω αν σα έχω απαντήσει, αν σα ικανοποιήσει η απάντηση. Συνεχίζουμε λοιπόν με την κυρία εδώ. Καλησπέρα. Ε, Καταρχά, συγχαρητήρια κυρία Θέκλα. Respect που τα λέτε όλα τόσο χύμα. Σαφώ και είμαι Κύπρια. <laughs> ε, <laughs> και πρέα. Και παρόλε τι επικρίσει που δέχεστε κατά καιρού, συνεχίζεται ακάθεκτη. Μα σίγου... Ποιο που δέχομαι και την εκτό από τη μάνα μου. Ποιο άλλο δεν με κατηγορεί. λεπτό. <laughs> Ποιο άλλο με κατηγορεί. Εγώ προσωπικά δεν αφήνω κανένα να σε κατηγορήσει. Mm. Ε, ήθελα να ρωτήσω, μιλήσαμε τώρα για του τρόπου που μπορεί ένα γονέα να τραυματίσει το παιδί του. Και τώρα, εγώ, σαν παιδί, το ανα, αναγνωρίζω αυτά που κάνει ο, ο γονιό μου και προσπαθώ να τον καταλάβω, να τον συγχωρέσω, ώστε να κάνω ειρήνη με τον εαυτό Πρέπει μου. Πρέπει να θυμώσει πρώτα. Δεν μπορεί να συγχωρέσει αν δεν θυμώσει ναι, και φυσικά. αν δεν διεκδικήσει το δίκιο σου. Ε, τώρα όμω, όταν αναγνωρίζω ότι υπάρχει λόγο που συμπεριφέρεται έτσι ο γονιό μου, Δηλαδή είναι και αυτό τραυματισμένο από του δικού του. Να πάει ένα σαστί. <laughs> Συγγνώμη, τραυματίσα <laughs> σε γονεί σου για μου πει ένα σαστί. Όταν, όμως, πει να ζητήσει βοήθεια. Όταν όμω δεν είναι σε θέση να το αντιληφθεί ο ίδιο, είναι αυτό ένα ελαφρυντικό. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Εγώ το έχω παρατηρήσει με του δικού μου γονεί. Οι γονεί μου έχουν και δύο πανεπιστημιακή μόρφωση. Είχαν έρθει εδώ και να σπουδάσει στην Αθήνα, στο Καποδιστριακό. Οι παππούδε μου είχαν πολύ λιγότερη μόρφωση από του γονεί μου. Νομίζω ο, ο παππού μου και ο Σοφοκλή τελείωσε το δημοτικό και οι υπόλοιποι τίποτα. Και η γιαγιά μου η Θήκλα πήγε 40 μέρε στο δημοτικό. <laughs> Γιατί ήταν, ήταν αμόρφωτοι οι γονεί του και αυτοί ήταν αμόρφωμένοι. Οι γονεί μου, όπω και εγώ, βρίσκω ελαττώματα πάνω στου γονεί μου και οι γονεί μου βρίσκαν ελαττώματα πάνω στου δικού του γονεί. Όμω για του γονεί μου ήταν πολύ πιο εύκολο να μην ασχολούνται με το τι λέει η μάνα του και τι λέει πατέρα. το μωρέ αυτό είναι γράμματο. Κατάλαβε. Άρα είχα, είχε ένα ελαφρυντικό. Για μένα είναι πολύ πιο δύσκολο να πω Α τη μωρέ είναι μια γράμματη, γιατί αυτή γίνεται κατά τα σκότα ψυχολογία εδώ στο Πανεπιστήμιο, από τον. Πώ τον έλεγαν το, τον. Παρασκευόπουλο, τον καιρό που δεν, που δεν είχαν ιδέα τι είναι η ψυχολογία. Όντω, αν ο γονιό σου ε, έχει και λίγο το ακαταλόγιστο. Είναι πιο εύκολο να τον το συγχωρέσει. Αν όμω ο γονιό σου είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει μια βαρύτητα και μια κοινωνική βαρύτητα. Αυτό το βλέπεις πολύ συχνά σε παιδιά πολιτικών ή σε παιδιά ξέρω εγώ, ιατρών ή ανθρώπων οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί. Και σου λέει που να ξέρει πω είναι στην πραγματικότητα η μάνα μου που είναι για παράδειγμα ηθοποιό και βγαίνει στην τηλεόραση και λέει: Καλή κοπέλα. Και σου πει είναι έτσι. Ναι, είναι πιο, είναι πιο τυχεροί αυτοί που κακοποιούνται από λιγότερο επιφανεί γονεί. Αν έχου, α, ρωτάει μια φίλη εδώ αν έχουν πεθάνει οι γονεί. Ε, άμα έχουν πεθάνει οι γονεί, είναι πολύ ευχάριστα τα. πολύ ευχάριστα τα πράγματα, γιατί. Ένα λεπτό. Όταν πεθάνει ο άλλο, μπορεί να το συγχωρήσει. Καλό παράδεισο, όπως είπαμε, ναι, μπορείς να το συγχωρήσει εκ των υστέρων, μια και καλή. Δεν θα είναι ζωντανό να σε ξανακακοποιήσει. Είναι πάρα πολύ ωραία φάση. Δεν λέω να πεθάνω, ρε παιδί μου, είναι στη φύση μα. Είναι σίγουρο θα πεθάνουμε όλοι εδώ μεταξύ. Αλλά εγώ πόσε φορέ το έχω ακούσει να μου λέει Συγχωρώ τον πατέρα μου και έρχεται μετά από ένα χρόνο και μου κάνει άλλο ένα γύρο κακοποίηση. Ναρκιστική κακοποίηση, για παράδειγμα. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε άλλοι. Έχει και άλλου που γνωρίζουν όταν του γονεί. Λοιπόν, στην περίπτωση που έχουν πεθάνει, κάνει δουλειά ψυχοθεραπευτικά, Ίσως να είναι και πιο κατάλληλο μια ψυχανάλυση, μια ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία να είναι πιο κατάλληλη για τέτοια περίπτωση που θα δουλέψει στο παρελθόν, ή μια δραματοθεραπεία. Ο καθένα διαλέγει αυτή τη ψυχοθεραπεία που είναι κατάλληλη για τον ίδιο. Και το τελειώνει μια και καλή. Το πρόβλημα είναι οι ζωντανοί γονεί, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή έρχονται και σε ξανακακοποιούν. <Κι> ναι. ο Μάριο Ανδρικόπουλο, ναι. Ε, καλησπέρα, Θέκλα. Θερμά συγχαρητήρια για το βιβλίο. Για την παρουσίαση, γιατί και ο, νομίζω η παρουσία του κόσμου το, το αποδεικνύει αυτό. Ε, έκανες Έκανε μια αναφορά στη γονεϊκή αποξένωση και πρέπει να πω ότι η δική σου φωνή είναι στον ελλαδικό χώρο, αν όχι η πρώτη, σίγουρα από τις Πιο, από τι πιο δυναμικέ, από τι πρώτε που. Είναι η πρώτη, κυρία Είναι η πρώτη, είναι η πρώτη, σωστά. Από το 2006 μιλώ για τη γονική αποξένωση, τον καιρό που ήταν άγνωστο όρο. Και πρέπει να πω, επειδή. και ευχαριστώ για την αναφορά και στην προσπάθειά μα, ότι η φωνή τη Τέκλα Πετρίδου είναι διζητική. Λοιπόν, άκου να δει τώρα που ερχόμουν. και ήμουνα κι εγώ και ο Μουτσινά και ο Βαρθακούρη στην ίδια πτήση, και εγώ είχα καθυστερήσει πολύ, ο άντρα μου δηλαδή, γιατί είχε hat one job. Ξέρετε το hashtag you Είχε μια δουλειά να πάμε νωρί το αεροδρόμιο και αυτή δεν έκανε καλά. Καθυστερήσαμε και είχε καθυστερήσει η πτήση. Και μα έδωσαν δωρεάν εισιτήριο. Οπότε δεσμεύομαι να έρθω να κάνουμε αυτό που λέγαμε. Μα αποζημίωσε η Αιτζία με δωρεάν εισιτήριο. Ωραία. Άρα <laughs> να δώσουμε ήδη ραντεβού για τον Ιανουάριο. Θα αν μπορείς. κανονίσω. Ε, με, μέσα Ιανουαρίου θα γίνουν παρουσιάσει στην Κύπρο. Την επόμενη φορά που θα έρθω, θα έρθω για εσά για το σύνδεσμο γονιών κατά τη γονική αποξένωση. Έτσι το ονομάζετε? Ε, δράση κατά τη γονική αποξένωση. κατά τη Είναι... Να κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση για τη γονική αποξένωση στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Για να ενημερωθεί ο κόσμο για το τι σημαίνει, τι συμβαίνει, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό. Ε, για να μην ε, χρόνο, μία ερώτηση. Το βιβλίο καταρχά περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία το εγχειρίδιό σου πάνω στη γονική αποξένωση. Επειδή μιλάς για τον ψυχολογικό πόλεμο σήμερα, θα ήθελα να κάνεις μια σύνδεση της γονεϊκής αποξένωσης με τον ψυχολογικό πόλεμο και ας μην είναι στο βιβλίο ναι, ναι. όσο κρίνεις. Λοιπόν, Ευχαριστώ. η γονική αποξένωση είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας παραπονεμένος πρώην άντρα, πρώην γυναίκα, πρώην γκόμενος, πρώην γκόμενα, ο παραπονεμένος γονέας μετά που έχει χωρίσει ένα ζευγάρι, χρησιμοποιεί το παιδί ως όπλο για να πολεμήσει αυτόν ή αυτήν που τον έχει παρατήσει. Ο όρος αναφέρεται σε μια συστηματική κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για σοβαρό ψυχολογικό πόλεμο που κάνει ο γονιός στο παιδί και στον άλλο γονιό. Όπως και εσείς που είστε βιώνετε την γονική αποξένωση ως αποξενωμένοι γονείς και εγώ που είμαι ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των παιδιών των αποξενωμένων δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ τι βιώνει από γονέας, όσο τι βιώνει το αποξενωμένο παιδί. Γιατί όταν είσαι γονιός που έχεις ενσυναίσθηση και είσαι υγιής προσωπικότητα, δεν σε νοιάζει πρώτο εαυτό σου, δεν σε νοιάζει ότι εγώ τώρα στενοχωρήθηκα ή εγώ τώρα πληγώθηκα, σε νοιάζει ότι αυτή η συνθήκη θα κάνει ζημιά στο παιδί μου. Η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, που όσοι είστε συνδρομητές στο κανάλι μου στο YouTube και όσοι δεν είστε να γίνετε, Έχουμε κανάλι στο YouTube. Αν αγάπησε δεν θα με βρείτε. Έχει, έχει, κάνει, νομίζω, δύο επιστημονικές δημοσίευσεις, αν όχι μία, στο, στα θέματα αυτά και έχει, έχει μελετήσει τη βιβλιογραφία σε σχέδι, και τη βιβλιογραφία και case study και μελέτη περίπτωσης για τις πιθανές ψυχολογικές ζημίες που παθαίνει ένα παιδί το οποίο υφίσταται γονική αποξένωση. SOS, είναι τραγικό για τα παιδιά μας, για το μέλλον μας, να αφήνουμε τα παιδιά έξω από τη δική μας ψυχοπάθεια. Λυπάμαι που θα το πω αυτό το πράγμα, αλλά επειδή έχω δουλέψει ως εμπειρογνώμονα στο οικογενειακό δικαστήριο με πολλές περιπτώσεις αποξένωσης, γονικής αποξένωσης, δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα κάποιον αποξενωτή γονιό, ο οποίος να μην φωνάζει από μακριά διαταραχή προσωπικότητας αδιάγνωστη. Χωρίς, εννοείται ότι δεν δέχονται να πάνε να διαγνωστούν. Ε? Α, όσοι είστε στο κανάλι και όσοι δεν είστε, μπορείτε να ψάξετε την εκπομπή «Διαταραχές προσωπικότητας β' πλέγματος» που κάναμε τον Δ. Γρηγόριο τον Γρηγορίου και εκεί θα δείτε ποιες είναι οι διαταραχές του β' πλέγματος, ναρκισισμός κλπ. κλπ. Ε, ένας υγιής άνθρωπος, ένας φυσιολογικός άνθρωπος πονάει το σπλάχνο του και θυσιάζεται για το παιδί του. Αν πάρουμε τη γονική αποξένωση και πάμε στο κομμάτι, σε αυτήν την πολύ γνωστή ιστορία του Σολομόντο και τη Σολομόντια λύση, ο αποξενωτή γονέα είναι αυτό που λέει το από τη μέση, ενώ ο αποξενωμένο είναι αυτό που λέει α το πάρει ο άλλο παρά να κοπεί το παιδί μου από τη μέση. Έτσι, σαν μια εισαγωγή, το βιβλίο μου Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά, το οποίο έχει βγει από τι εκδόσει Ψυχογειό το Νοέμβριο του 2017. Έχει τρία κεφάλαια για το χειρισμό του διαζυγίου, εκ των οποίων και τα τρία, το ένα είναι ειδικά για τη γονική αποξένωση, αλλά και τα τρία έχουν πολλά θέματα για τη γονική αποξένωση. Θεωρώ ότι είναι ντροπή στο 2020, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ω κοινωνία, να ανεχόμαστε τον κάθε αδιάγνωστο και την κάθε αδιάγνωστη να βγάζει το κάχρι του και το κομπλεξιλίκι του πάνω στα παιδιά του. Και επιτέλου, ε, μπορεί ο καθένα να γίνεται γονιό και είναι πολύ, μερικές φορές θυμώνω πάρα πολύ με τη φύση, γιατί βλέπεις ανθρώπους αξιόλογους που προσπαθούν να κάνουν παιδί και δεν μπορούν, και βλέπεις άλλους ανθρώπους να γεννοβολάνε, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για γονείς. Ως κοινωνία, οφείλουμε να επέμβουμε, να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει το φαινόμενο της γονικής αποξένωσης, το οποίο συνιστά πολύ άσχημη μορφή ψυχικής κακοποίησης παιδιού από το γονέα προς το παιδί, και να προστατεύσουμε τα παιδιά γιατί, συγγνώμη Μάρια, ο αποξενωμένο γονέα μπορεί μια χαρά να πάει στο ψυχολόγο, να πάρει στήριξη και να συνέλθει. Το παιδί, ποιο θα σώσει τα παιδιά μα, αυτή είναι η τοποθέτησή μου σε σχέση με τη γονική αποξένωση. Και στο κανάλι μου υπάρχει ένα playlist με 30 τόσα βίντεο που είναι για τη γονική αποξένωση, για όποιον ενδιαφέρεται. Να συνεχίσουμε με τι ερωτήσει. Ναι. Έχουμε έναν κύριο εδώ. Ε, γεια σα. Ε, ονομάζομαι Λέανδρο Πολενάκη είμαι ε, συγγραφέα και κριτικό. Σε όσα πάρα πολύ ενδιαφέροντα ε, και ωραία μα είπατε, τα οποία τα ακούσαμε ότι με τα προσοχή, θα ήθελα να επισημάνω ότι το ε, πρόβλημα δεν είναι μόνο ατομική ή κοινωνική ψυχολογία. Εδώ αγγίζουμε τα όρια τη εθνοψυχολογία. Ε, υπάρχει μία πρώιμη μελέτη ε, του 1909 από τον τότε διαπερπή ε, ψυχίατρο και νευρολόγο Σιμονίδη Βλαβιανό με τίτλο περί της ψυχασθενίας του ελληνικού έθνους. Ε, είναι, δυστυχώς είναι ένα προσχέδιο μελέτης, μάλλον δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει, αλλά είναι τρομακτικά ενδιαφέρον. Ε, συμπεραίνει διάφορα ε, πράγματα, παραθέτοντα ε, παραθέτοντας μια συμπτωματολογία και καταλήγει ότι το ελληνικό έθνος πρέπει να έχει ένα κυβερνήτη ο οποίο να κυβερνά κάτω από τις συμβουλές έμπειρου ψυχιάτρου. Αλλά το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι ότι αρχίζει με έναν αφορισμό ο οποίο είναι μια κατά κάποιο τρόπο παράφραση της διακήρυξης της ανεξαρτησίας του ελληνικού έθνους. Δηλαδή το ελληνικό έθνος φέρουν ε, αυτό τα σπέρματα της βεβαρημένης κληρονομικότητας κατέστη επάρτη έτη χείρων. Και η διακήρυξη της ελληνικής ανεξαρτησίας του ελληνικό έθνους μη δυνάμενον να υποφέρει τον φρικώδη οθωμανικών ζυγών της δυναστείας κηρύσσει σήμερα ενώπιον θεού και ανθρώπων την πολιτική αυτού ύπαρξη και ανεξαρτησία. Εδώ ο Φρόιντ θα είχε κάτι να πει οπωσδήποτε mm. και ε, αν διαβάσουμε σταυρωτά ε, τις, ε, τον αφορισμό και τη διακήρυξη θα βγάλουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Mm. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Πολύ Σας πραγματικά. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Εδώ θέλω να πω ότι εγώ δεν είμαι λογοτέχνης οπότε αν θα διαβάσει το βιβλίο να είστε λίγο ελαστικός με την κριτική. Έχω μια άποψη για αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι τα χρόνια της τουρκοκρατίας, τα οποία έχει περάσει και η Ελλάδα και η Κύπρος, έχουν επιδράσει πάρα πολύ στο ψυχοσύνθεσή μας ως λαού και στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν παραδοσιακά οι τα παιδιά τους. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ε, έχω διαβάσει, κύριο, το προσχέδιο. Ε, όντως, η, την περίοδο της τουρκοκρατίας... Εάν ένα παιδί ξεχώριζε, εάν ένα κορίτσι ήταν όμορφο και φανταχτερό και φαινόταν, το έπαιρναν στον πεδομάζο μου να το πάρω στο χαρέμι του Πασά. Αν ένα γόρι ξεχώριζε, το έπαιρναν πάλι οι Τούρκοι να το κάνουν για Νίτσαρο. Οπότε γενναίε γενναιών, και η Κύπρο και η Ελλάδα, μεγάλωναν παιδιά με δουλοπρέπεια Και παιδιά με πονηράδα. Δηλαδή ήταν μέσα στον τρόπο με τον οποίο μα μεγάλωναν, η παραδοσιακή ανατροφή. Να είσαι ταπεινό, να μην μιλά πολύ. Στην Κύπρο λένε. Ούσου να περάσουμε, σιωπή για να διαβούμε. και γενικώ και ω Έλληνε. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε μεγάλε διαφορέ οι Έλληνε από του Κύπρου, εκτό από το ότι στην Ελλάδα υπάρχει αστική τάξη πολύ πιο νωρί από ό,τι στην Κύπρο. Ε, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα παρατηρείται αυτό το φαινόμενο του να μην αναγνωρίζουμε την ανθρώπινη μα αξία εμεί οι ίδιοι, να μην σεβόμαστε εμεί οι ίδιοι τον εαυτό μα και σε ένα ε, ε, μακροκοινωνικό επίπεδο να μην σεβόμαστε και τη χώρα μα. Ε, αλλά δεν είμαι, δεν επιστήμονα, μακροκοινωνικός επιστήμονας, δεν είμαι κοινωνιολόγος και σήμερα απαγορεύεται να κάνεις διάγνωση σε ένα λαό. Μπορείς να εκφράσεις απόψεις δοκιμιακές όμως. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Πόσα θα άλλαζαν όμως, όπως είπε ο κύριος, αν ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος ο πρωθυπουργός μας, οποιοδήποτε είχαν ψυχοθεραπευτή δίπλα του. Πολύ σωστά. Σοφό. λοιπόν με τον κύριο εδώ. Καλησπέρα και καλή επιτυχία στο βιβλίο σου. Καλό εδώ, Ήρθα να σε γνωρίσω από κοντά. Ε, άκουσα κάποιε αναφορέ για τη γονική αποξένωση και φαντάζομαι ότι υπάρχουν αρκετοί που να γνωρίζουν κάποια θέματα εδώ πάνω σε αυτό. Και πιστεύω ότι είναι επίκαιρο ο ψυχολογικό πόλεμο και στα ζευγάρια. Αλλά πιστεύω ότι από κάπου όλα ξεκινάνε. Και πιστεύω ότι και κοινωνικό είναι το θέμα και πολιτικιακό είναι. Και ψυχολόγου θέλουμε στη Βουλή και στου πολιτικού, αλλά και στα σχολεία. Το ερώτημά μου και θα ήθελα και τη γνώμη σου είναι «Στην Κύπρο ισχύει η συνεπιμέλεια ή όχι» Όχι, δεν ισχύει Αλλά ισχύ. καλύτερα αυτά να τα συζητήσουμε σε ένα συνέδριο που θα κάνουμε με τη, θα με τη δράση κατά της γονικής αποξένων, γιατί Δεν, δεν ισχύει, όχι, όχι το, το οικογενειακό δίκαιο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι μητεροκεντρικό θεωρώντας ότι οι μητέρες είναι πάντοτε οι για να μεγαλώσουν τα παιδιά, αλλά γνωρίζουμε σήμερα ότι έχει μητέρες που δεν κάνουν για παιδιά, έχει πατεράδες που κάνουν για παιδιά, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι η που πρέπει να μεγαλώσει το παιδί. Το μόνο που δεν μπορούν να κάνουν οι μπαμπάδες είναι να γεννήσουν τα παιδιά και να τα θυλάσουν. Το μόνο που δεν μπορούν να κάνουν. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μπορούν. Κάποιο άλλο. Εδώ λοιπόν. Καλησπέρα κυρία Θέκλα μου για από μένα. Καλησπέρα. Ναι. Ε, εγώ πάω πίσω στο ψυχολογικό πόλεμο. Ήθελα να ρωτήσω, εάν έτσι αν μπορείτε με λίγα λόγια να μας πείτε, όταν αντιληφθούμε πλέον ότι ε, υπάρχει ψυχολογικός πόλεμος στο περιβάλλον μας, είτε από την οικογένεια, είτε στην εργασία, εάν πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ε, όταν μας συμβαίνει εκείνη τη στιγμή ή αν, ε, 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 αν πρέπει δηλαδή να... Αντιμιλήσουμε σε αυτά τα άτομα ή αν ρίχνουμε απλά αυγά πάνω σε έναν τοίχο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί κάθε περίπτωση ψυχολογικού πολέμου είναι διαφορετική, κάθε προσωπικότητα είναι διαφορετική, οι δυναμικέ τη κάθε σχέση είναι διαφορετικέ. Δεν μπορώ να δώσω μια γενική απάντηση πώ αντιμετωπίζουμε το ψυχολογικό πόλεμο. Δεν μπορώ. Είναι σαν να μου λε, πε μου σε μια φράση πώ μεγαλώνω σωστά το παιδί μου. Αυτό που έχει σημασία όμω είναι να συνειδητοποιήσει το θύμα ότι όντω είναι θύμα. Δηλαδή, δίνουμε χρόνο στον εαυτό μα και το βιβλίο χρησιμεύει κυρίω σε αυτό, να σε βοηθήσει να καταλάβει εάν τυχόν είσαι θύμα ψυχολογικού πολέμου και μετά να ζητήσει σε εξειδικευμένη βοήθεια, δεν τα βγάζει πέρα μόνο σου. Και σε γενικέ γραμμέ θα πω ότι οι περισσότεροι Νταίδε, άμα δουν ότι εσύ είσαι πιο τρελό από αυτού, ε, φοβούνται. Οι όσοι δεν μα σέβονται, είναι καλή ιδέα να μα φοβούνται. Γενικέ γραμμέ όμω, ε, για ειδικά περιστατικά. Παραδίδω αυτό εγώ λίγο, αν θέλει να βγει μπροστά. Σα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παραμείνατε μέχρι τις 11 το βράδυ. Απολογούμαστε κιόλα που σας ήταν όρθιοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν κάποιος θέλει να του υπογράψει το βιβλίο που την επέγραψε, ευχαριστούμε.